Μοναχός Γενάδιος, 1880 έως 1983. Γεννηθήσει στην Κρήτη. Προφήτευσε. Πρώτα θα παραχωρήσει ο Κύριος να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, διότι ο κόσμος δεν μετανοεί. Ο πόλεμος αυτός θα είναι και ο τελευταίος, επειδή η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Ένα μικρό κρατήδιο θα είναι η αφορμή του παγκοσμίου πολέμου. Ίσως το κρατήδιο αυτό να είναι η Κύπρος. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μακελιό μεγάλο και η θάλασσα θα κοκκινήσει από αίμα σφαγμένων ανθρώπων. Τριχνονίτικο δαμάλι, δηλαδή μοσχάρι, θα πλέψει στο αίμα, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός της προφητείας. Τούτου δηλώνει τη μεγάλη σφαγή, αιματοχυσία και καταστροφή που πρόκειται να γίνει. Ο ουρανός θα γεμίσει αεροπλάνα που θα ρίχνουν φωτιές, δηλαδή βόμβες, στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τρομαγμένοι θα φωνάζουν «Παναγία μου, Παναγία μου». Ας φωνάζουν όσο θέλουν. Δεν θα τους βοηθάει κανείς. Γιατί δεν μετανόησαν τόσο καιρό? Την Κωνσταντινούπολη θα την πάρουν πάλι οι Έλληνες, αλλά θα γίνει σκοτωμός μεγάλος. Μεγάλη καταστροφή θα πάθουμε εμείς οι Έλληνες από τις αμαρτίες μας. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, θα φανεί ένας μεγάλος σταυρός του Χριστού εις των ουρανών, επάνω από την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν, θα περάσουν τον Εύρο ποταμό, προκαλούντες παντός είδους καταστροφές. Θα φτάσουν ως τα Εξαμήλια, εννοεί η Θεσσαλονίκη, η Κόρινθο. Έπειτα θα τους αντεπιτεθούμε, θα μας βοηθήσουν και άλλοι λαοί, εννοεί μάλλον τους Ρώσους ή τους Γάλλους. Θα καταδιώξουμε τότε τους Τούρκους. Θα καταλάβουμε την πόλη και την Μικρά Ασία, που άλλοτε ήταν ελληνικά εδάφη. Οι Τούρκοι θα πάθουν μεγάλες καταστροφές και θα καταδιωχθούν μέχρι την Κόκκινη Μηλιά, εννοεί κάπου στη Μέκα, πρωτεύουσα της Αραβίας. Από τον πόλεμο το 1 τρίτο του τουρκικού πληθυσμού θα φωνευθεί, το άλλο τρίτο θα εκκατεδιωθεί μέχρι την Κόκκινη Μηλιά και το υπόλοιπο 1 τρίτο θα βαπτιστεί και θα γίνουν χριστιανοί. Αυτοί που θα βαπτιστούν θα κατάγονται από χριστιανικό αίμα, όσοι δηλαδή προέρχονται από Έλληνες που δεν κατόρθωσαν να έλθουν στην Ελλάδα μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1922 και παρέμειναν ζωντανοί μέχρι τώρα στην Τουρκία. Εκεί παραμένουν αρκετοί κρυπτοχριστιανοί και σήμερα. Αλλά θα έρθει καιρός που θα φανερωθούν. Κατόπιν των παραπάνω γεγονότων, η Μεγάλη, Ρωσία, Αμερική, θα συνορίζονται ποιος θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Λόγω της μεγάλης στρατηγικής θέωσης της όμως, θα είναι επικίνδυνη άλλη πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους. Για να μην έλθουν σε τέτοια πολεμική σύγκρουση και για να μην την πάρει μη το ένας μη το άλλος, θα είναι και εκ Θεού να την δώσουν στους Έλληνες. Αργότερα όμως ο Γέροντας Παΐσιος επιβεβαίωσε το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν θα έρθουν από πάνω, δηλαδή από τον Εύρο, αλλά θα έρθουν από κάτω. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε πάρα πολλά δεινά. Γέροντας Παΐσιος, 1924 έως 1994. Οι Τούρκοι τα κόλυβα τα έχουν στο ζωνάρι τους. Οι Ρώσοι θα κυριέψουν την Τουρκία και αυτή θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Στην Ελλάδα θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, αλλά αυτό ευτυχώς θα κρατήσει μερικούς μήνες. Όταν θα δούμε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία την πρεσβεία της από την Ελλάδα, τότε θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Στην αρχή θα νικήσουν οι Ρώσοι τους Τούρκους, αλλά με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ θα έρθουν σε αδιέξοδο. Τότε θα βρουν την παραχώρηση της περιοχής στην Ελλάδα. Μια πολύ βολική διέξοδο, όλοι τους, αφού η Ελλάδα θα είναι αμέτωχη στο χαλασμό. Ο πόλεμος όμως θα είναι μεγάλος και θα πέσει πείνα, θα ζητούν να μάθουν για τον Χριστό. Τότε όλοι θα μετανοήσουν. Τότε θα χωρίσει η Ήρα από το σιτάρι. Όλοι θα τρέχουν στα μοναστήρια και στις εκκλησιές. Θα χωρίσουν οι από εδώ και οι από εκεί. Αυτοί που θα είναι με τον Χριστό και αυτοί που θα είναι μακριά του. Θα πάρουμε την πόλη. Ναι, είναι από το Θεό. Όχι πως θα την πάρουμε εμείς, αλλά θα μας τη δώσουν. Αυτοί που θα την πάρουν από τους Τούρκους θα την δώσουν σε εμάς. Γιατί αυτό θα νομίζουν πως είναι το συμφέρον τους. Προφητεία Αγίου Κοσμά του Ετωλού, 1777 μετά Χριστόν. Πρώτη προφητεία. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξαναρθούν πάλι και θα φτάσουν ως τα Εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν στην Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαπτιστεί και μονάχα το 1 τρίτο θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 ημέρες γρηγορότερα από τους Χριστιανούς.
Τρίτη. Μετά το Γενικό Πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το αρνί. Τέταρτη. Στην πόλη θα χυθεί αίμα, που τριχρονίτη κοδαμάλι θα πλέξει. Πέμπτη. Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο θα τρώει με σημαίνιο κουτάλι. Έξι. Τόσα πολλά θα γίνουν που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους. 7. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάσταχτο φόρο, αλλά δεν θα προφτάσουν. 8. Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. 9. Θα ζητήσουν να σας πάρουν και οι στρατιώτες, δεν θα προφτάσουν όμως. 10. Οι κληρικοί θα γίνουν χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων. 11. Τον Πάπα θα καταράστε διότι αυτός είναι η αιτία. 12. Να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. 13. Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγγες. 14. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. 15. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη στη μέση του δρόμου, θα έρθει το μαντάτο ότι έφτασε το ποθούμενο. 16. Το ξανθό γένος θα ελευθερώσει την πόλη. 17. Ή τρεις μέρες, ή τρεις μήνες, ή τρία χρόνια θα κρατήσει το κακό. Όταν θα δείτε το Χιλιάρμενον στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Από τρία μπουγάζια, στενά, κρά, κράψη και μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Καλό είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είναι μακριά η πόλη. Εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη, στη μέση του δρόμου. Σε τρία ημερονύχτια ασφαλής θα έχει 700 εκατομμύρια νεκρούς. 700 εκατομμύρια. Όχι γυναικόπαιδα, άνδρες. Τότε θα αρχίσει δηλαδή, καταλάβετε, αυτός ο δεκατεμός όρος. Θα ξεριζωθεί η πόλη όλη. Η παλιά θα μείνει μόνο η Αγία Σοφία. Και τότε θα αρχίσει ο ανακαινισμός. Θα επιστρέψουμε πίσω πάλι στις βάσεις μας. Η Ελλάδα θα φτωχύνει. Πολύ, αλλά μετά θα κινηθεί. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε πίσω στις βάσεις μας πάλι. Ο Πόντος, η Μικρά Ασία, η Καπαδοφή και η Αηβηθρία. Όλα αυτά δικά μας. Αυτή είναι η ρίζα των προγόνων μας. Τότε ο άγγελος αυτός, για σειρά μπροστά στον κόσμο, θα αναστήσει αυτούς που κοιμούνται από το Βυζάντιο. Αυτοί που κοιμούνται από το Βυζάντιο, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες. Θα τους ξυπνήσει ο άγγελος, θα τους δείξει με τον άκρηνο του. Πάρτε τους αυτούς να σας κυβερνήσουν. Τότε θα αρχίσει η ανάπλαση της φυλής, γενικά και της ανθρωπότητας. Και τώρα, κοιμάται ένας, ο οποίος είναι πολιτικός ηγέτης. Δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πάντως φίλος του Θεού. Είναι άγιος άνθρωπος. Πάντως πολιτικός ηγέτης είναι. Ο οποίος αυτός θα αναλάβει την ηγεσία κατά εντολή του Θεού, του Αγγέλου. Τότε θα είναι θαυματουργός. Τότε θα ανοίξει η γη τους θησαυρούς της. Και θα γίνουν οι φτωχοί, θα γίνουν ζάμπλουτοι. Δεν θα υπάρχει δηλαδή, θα κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους. Θα υπάρξει τόση γαλήνη, τόση ειρήνη, τόση ευτυχία. Αυτό για 3-4 δεκαετίες. Για να οργανωθούν καλά οι χριστιανοί. Ποιος από αυτούς, αντίχριστος αμέσως. Υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει εις τους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλό του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει εις τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό. Και θα γίνει αυτό. Πριν από χρόνια, εις το Άγιον Όρος ήταν ένας αρχιερεύς, ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος Αρχιερέας, στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε, διότι χίλιοι αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε και μας τα έλεγε.
τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλιάς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγια Αρχιερέα του Θεού. Λέει, όταν θα γίνει ο δεύτερος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθίνει μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη. Ολίγοι πόδιοι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη, εκεί οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμιες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήριο σκεπή στεναχωρημένων, αναμένων, ιδρωμένων και τρέχω έξω και του λέω, σεβασμότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι. Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις, μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτή η βανδαλισμή μήπως είναι η αρχή του πολέμου. Και φοβούμαι να γίνει η Δευτέρα και να στηθεί.